Αλλάζουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι. Ανοίγουμε το φάκελο με τις επιθέσεις που δέχονται ανήλικα παιδιά. Το τελευταίο διάστημα το γνωρίζετε ότι πάρα πολλά νεαρά παιδιά πέφτουν θύμα ξυλοδαρμών. Βίαια περιστατικά τα οποία πραγματικά μας προκαλούν θλίψη. Αποκορύφωμα ήταν αυτό το οποίο συνέβη με το 14χρονο κοριτσάκι στη Γλυφάδα. Πραγματικά το αστυνομικό δελτίο καθημερινά κατακλείζεται από τόσο δυσάρεστες ιστορίες. Και σήμερα κοντά μας στο στούντιο και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί χρειάζεται θάρρος προκειμένου να έρθεις και να συνεισφέρεις, να ανοίξεις την καρδιά σου σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Αλλά νομίζω ότι τέτοια παραδείγματα είναι προς μίμηση, γιατί η τηλεόραση πρέπει να είναι και εκπαιδευτική, πρέπει να ακούγονται αυτές οι ιστορίες και εμείς θέλουμε ως εκπομπή να δίνουμε βήμα σε αυτά τα παιδιά, σε αυτούς τους ανθρώπους, να μας λένε τα προσωπικά τους βιώματα. Σήμερα λοιπόν έχουμε κοντά μας ένα κορίτσι το οποίο πριν από 4 χρόνια δέχτηκε επίθεση από σημειωρία ανηλίκων. Είναι η Μαρία. Την έχουμε κοντά μας. Την έχουμε. Μαρία, καλησπέρα. Γεια σας. Λοιπόν, για ευνόητους λόγους, καταλαβαίνεις ότι δεν θέλουμε να δείξουμε το πρόσωπό σου, έχουμε αλλοιώσει και τη φωνή σου, γιατί δεν θέλουμε να σε ταυτοποιήσουμε σε καμία περίπτωση. Θέλω να πάμε να δούμε μαζί με τους τηλεθεατές τι είναι αυτό το οποίο βίωσες εσύ. Τι είναι αυτά τα οποία βίωσες εσύ εκείνο το μοιραίο βράδυ και στη συνέχεια να συζητήσουμε τη δική σου περίπτωση, η οποία δυστυχώς δεν είναι μοναδική. Εγώ εκείνο το βράδυ... Όχι, Μαρία, αν επιτρέπεις να δούμε πρώτα το βίντεο και στη συνέχεια να μας τα πεις. Πριν από 4 χρόνια περίπου, η Μαρία, που ήταν τότε 14 ετών, έπεσε θύμα συμμορίας ανηλίκων κοριτσιών με αρχηγό ένα σεσημασμένο κορίτσι που μέχρι και σήμερα κυκλοφορεί ατιμόρυτο για αυτή την πράξη. Η Μαρία πήγε χαρούμενη στην πλατεία της περιοχής της, στα βόρεια προάστια της Αθήνας, να συναντήσει φίλες της. Εκεί την περίμενε μια απρόσμενη επίθεση. Εκεί την περίμεναν άγνωστοι συνομήλικές της που άρχισαν να τη χτυπούν στο πρόσωπο χωρίς λόγο ή εξήγηση. Το θύμα χάνει τις αισθήσεις του και πέφτει κάτω. Αλλά η μανία των δραστηριών δεν σταματά εδώ. Συνεχίζουν να τη χτυπούν ανελέητα. Αργότερα θα σηκωθεί με τη βοήθεια ενός φίλου της που θα τη μεταφέρει εμόφυρτη στο σπίτι. Η οικογένεια κινήθηκε νομικά εναντίον των υπαίτιων του άγριου ξυλοδαρμού της κόρης τους, όμως το δικαστήριο δεν έχει γίνει ακόμα, με τις πληγές της ενήλικης πλέον κοπέλας να παραμένουν ανοιχτές. Λοιπόν, Μαρία, είσαι κοντά μας, είσαι πλάτη. Μια σκιά βλέπουμε και έχουμε αλλοιώσει και τη φωνή σου, γιατί καταλαβαίνεις τους λόγους για τους οποίους το έχουμε κάνει αυτό. Θέλω λοιπόν να μου πεις και να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, το τι ακριβώς συνέβη. Εσύ τότε ήσουν ανήλικη, ήσουν μόλις 14 ετών, έτσι. Ναι. Τι έγινε λοιπόν? Εγώ ως 14 χρονών κοριτσάκι, τότε είχα βγει στην πλατεία της περιοχής μου, με τις φίλες μου, κανονικά για βόλτα. Και όπως ήμασταν στην βόλτα μας, μετά από λίγο, έρχονται δύο κοπέλες και μου λένε, ξέρεις, σε ζητάει η τάδε. Εγώ την κοπέλα την ήξερα, γιατί ήταν γνωστή στην περιοχή, λόγω... είχε περίεργη φήμη στην περιοχή, λόγω της επιθετικότητάς της. Δηλαδή, ήταν γνωστή το ότι έκανε... συγκέντρωνε κόσμο να δείρουν κοπέλες, το είχε πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Και λέω, εμένα, τι με θέλει, της λέω. Μου λέει... θέλει να μιλήσετε, λέει. Σε θέλει. Εντάξει, λέω. Πάω και την κοιτάω, της λέω, έλα, της λέω, πες μου. Μου είπαν ότι με ψάχνεις. Και μου λέει, ναι, σε ψάχνω. Της λέω, πες μου, τι έγινε. Και δεν προλαβαίνω να μου μιλήσει, δεν προλαβαίνω να καταλάβω και αρχίζει να με χτυπάει. Κανένας να μην κάνει τίποτα, να μην καταλαβαίνω πώς έγινε όλο αυτό. Με χτυπάει στο πρόσωπο. Εγώ ζαλίζομαι, πέφτω κάτω γιατί με χτύπησε στη μύτη. Πέφτω κάτω και συνεχίζει να με χτυπάει. Μετά από κάποια στιγμή, εγώ δεν μπορούσα τώρα να αμυνθώ ούτε τίποτα, γιατί με είχε κινητοποιήσει. Και κάποια στιγμή κάπως βρίσκω κάποια δύναμη, κάτι και απλά τη σπρώχνω και ξεφεύγω κάπως από όλη την επίθεση που μου κάνει.
γύρω να έχει μαζευτεί πάρα πολύ κόσμο. Είχε πάρα πολλά παιδιά, τα οποία δεν κάνανε απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Απλά καθόντουσαν, παρακολουθούσαν, φωνάζανε. Απολύτως τίποτα δεν κάνανε, να μας χωρίσουν, ναι, καθόλου. Και συνειδητοποιώ ότι τρέχουν αίματα από τη μύτη μου, να πονάει το κεφάλι μου και να μην ξέρω τι να κάνω εγώ εκείνη τη στιγμή. Την απομακρύνουν κάτι παιδιά, έρχονται δύο φίλοι μου, τους λέω τι έχει γίνει, τους λέω πώς είμαι, τι έπαθα, τους λέω. Μου λένε είσαι καλά, τι έχει γίνει, έχεις παντού αίματα, δεν καταλαβαίνουμε τι έχει, πώς έχει χτυπήσει. Είναι όλοι σου με αίματα, δεν ξέρουμε. Σου λέω, μπορεί κάποιος να με πάει σπίτι. Σου λέω, δεν μπορώ να πάω κάπου έτσι. Δεν βλέπω, δεν λέω, έχω παντού αίματα. Με πάει ένας φίλος μου σπίτι. Πάω στη μητέρα μου. Της λέω, δεν προλαβαίνω βασικά να της πω. Με βλέπει, μου λέει, τι έγινε. Τι στα εξηγώ. Σηκωνόμαστε, φεύγουμε. Με πάει στο τμήμα να κάνουμε την κατάθεση. Και βασικά και πριν από το τμήμα, πήγαμε από το σπίτι της να δούμε, να δει η μαμά μου γιατί έγινε όλο αυτό, τι συνέβη. Η μητέρα της την απαρνήθηκε, λέει εγώ δεν έχω κόρη, δεν ξέρω ποια λέει. Συγγνώμη Μαρία μου, δεν θέλω να σε διακόψω γιατί είναι πραγματικά συνταρακτική αφήγησή σου. Γιατί ξέρεις είναι σαν να το κάνω εικόνα στο μυαλό μου αυτό το οποίο μας λες, ότι δηλαδή πας σε μια πλατεία, είναι αυτή η κοπέλα η οποία ήταν συνομήλικη σου. Ναι. 14 ετών, άρα μιλάμε για γυναίκα, για κοπέλα, στην εφηβεία 14 ετών. Αυτό πριν 4 χρόνια. Πριν 4 χρόνια. Πρόσεξε. Αρχίζει λοιπόν και σε ξυλοκοπεί χωρίς αιτία. Είχες κάποια προηγούμενα εσύ με αυτή την κοπέλα? Κανένα. Ήμασταν, απλά λέγαμε ένα γεια στην πλατεία, λόγω του ότι γνωριζόμασταν, τίποτα άλλο. Πας λοιπόν σε μια πλατεία όπου είναι η κοπέλα αυτή, μια αρχηγός συμμορίας, 14χρονη επαναλαμβάνω. Γι' αυτό είναι το ανησυχητικό. 14χρονη. Και είναι μαζεμένος και άλλος κόσμος, ο οποίος όταν βλέπουν το περιστατικό, δηλαδή τον βίαιο ξυλοδαρμό σου, δεν αντιδράει κανείς. Εσύ είσαι μόνη και αβοήθητη εκεί, έτσι. Ακριβώς. Ο υπόλοιπος κόσμος ήταν φίλοι της κοπέλας, ήταν μέλη αυτής της συμμορίας, όπως την αποκαλείς. Είχε αρκετές φίλες εκεί, αλλά ήταν και κυρίως γνωστοί μας, δηλαδή όλη η περιοχή ήταν εκεί. Και σε βλέπουν λοιπόν να σε χτυπάει και δεν παρεμβαίνει κανείς. Η γνωστή απάθεια. Ναι. Που διακρίνει πάρα πολλούς σε αυτές τις περιπτώσεις και το βλέπουμε το τελευταίο διάστημα σε πάρα πολλά περιστατικά ενηλίκων. Δυστυχώς. Αλλά δεν ξέρω πού θα βγει αυτό. Έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας, γιατί και χθες είχαμε ένα περιστατικό εδώ με την Ελευσίνα και σήμερα εντελώς τυχαία ένας φίλος μου στείλε ένα link το e-παιδεία. Και μπήκα μέσα και διάβαζα σχόλια αντιφατικά. Προφανώς είναι από γονείς, δεν ξέρω. Άλλα πήραν το μέρος του παιδιού που το χτύπησε η διευθύντρια, άλλοι πήραν το μέρος της διευθύντριας, δηλαδή δίνουν μαθήματα με αυτόν τον τρόπο στα παιδιά τους ή και σε εκπαιδευτικούς ακόμα κάποιοι το πώς θα αντιδράσουν. Έλεος πια. Και μετά μιλάμε ότι πρέπει να σταματήσει η βία. Πώς θα σταματήσει αν εμείς οι ίδιοι, ως κοινωνία, ως γονείς, ως εκπαιδευτική κοινότητα, δεν βάλουμε κάποια όρια. Εδώ. Ακούστε, λέει Θανάση. Δεν αποκτήσουμε συναίσθηση και αλληλεγγύη. Υπάρχουν αυτά. Αυτό το οποίο μας λέει η Μαρία είναι ότι πηγαίνει στη μητέρα της και μαζί με τη μητέρα της επισκέπτεστε. Τη μητέρα της κοπέλας, η οποία επανέλαβε, σε παρακαλώ, τι σας λέει. Τι απαντάει λοιπόν? Μας λέει, εγώ δεν την ξέρω την κοπέλα. Δεν έχω παιδί να τη λένε έτσι. Ενώ τη γνωρίζω τη μητέρα της, είναι, την ξέρω. Λέει, εγώ δεν έχω παιδί. Δεν ξέρω τι μου λες εσύ τώρα. Συγγνώμη, δηλαδή η μάνα αποποιήθηκε το παιδί της. Αρνήθηκε, απαρνήθηκε το παιδί της. Ακριβώς. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Βέβαια, άμα της είχε κάνει την καρδιά μαύρη και δεν μπορούσε να την κουμαντάρει. Εκτός και αν. Συγγνώμη, γονεϊκή μέρημνα και επιμέλεια. Υπάρχει. Πού έγκυται, υπάρχει. Υπάρχει. Υπάρχει, είναι ένας όρος ο οποίος είναι αυθαίρετος, ένας όρος ο οποίος είναι αόρος. Και ευτυχώς τελευταία οι εισαγγελείς απαγγέλουν κατηγορίες και σε βάρος γονέων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Ευτυχώς, γιατί παλιότερα και στη συνέχεια ήταν αδίκημα μόνο στον ποινικό κώδικα. Και στη συνέχεια, λοιπόν, Μαρία μου, τι συμβαίνει? Πηγαίνετε εκεί πέρα και σας λέει δεν έχω παιδί. Απαρνήθηκε το παιδί της. Τι γίνεται στη συνέχεια? Αφού δεν βγάζαμε μάκρη, πάμε στην αστυνομία. Τους λέμε ότι πήγαμε και από το σπίτι. Μας λένε, μας ταυτοποιεί η αστυνομία ότι όντως μένει εκεί, ότι όντως εκείνη είναι η μητέρα της. Και μας λέει ότι την ξέρουμε την κοπέλα, έχει φάκελο στην αστυνομία, είναι πολύ γνωστή εδώ.
Άρα έχει περάσει πολλές φορές. Οπότε εμείς πήγε αυτεπάγγελτα μήνυση λόγω ανηλίκου. Βέβαια από τότε, εγώ βέβαια μετά από εκεί πήγα και σε νοσοκομείο και πήγα και σε ιατροδικαστή, γιατί είχα σπάσιμο στη μύτη και χτυπήματα στο κεφάλι. Το δικαστήριο δεν έγινε ακόμα. Δεν έχει γίνει ακόμα το δικαστήριο, αλλά... Το δικαστήριο μας δίνει αναβολές, έχουν περάσει τόσα χρόνια και από την μία αναβολή στην άλλη. Και οι δύο. Μισό λεπτό. Η κοπέλα αυτή η 14χρονη, αυτή, τι είπα τώρα, ήταν συμμαθήτριά σου στο σχολείο, πηγαίνετε στο ίδιο σχολείο. Δηλαδή θέλω να σου πω, γιατί είναι προφανές ότι ένα παιδάκι, ένα κοριτσάκι 14χρονη, όταν βιώνει αυτή την κατάσταση, όταν τρώει τόσο πολύ ξύλο, του πάει η μύτη, χτυπάει στο πρόσωπο και στο κεφάλι, αλλάζει η καθημερινότητά του. Πώς ήταν οι επόμενες μέρες? Ναι, Πέτρο, αλλά πέρασαν 4 χρόνια τώρα, εδώ είναι ενήλικες και οι δύο. Θα πάει σε ένα δικαστήριο αύριο, το οποίο θα δικάσει μια πράξη που έγινε μεταξύ ανηλίκων. Θα επιδείξει μια μεταμέλεια και θα πει: ήμασταν μικρά παιδιά και δεν ξέραμε τι κάναμε. Και είναι ενδεχόμενο. Δεν ξέρω, δεν είμαι δικαστής. Δεν θέλω να προλάβω αποφάσεις. Θα πει: εντάξει. Θέλω να μου πει: ιστορία. Οι επόμενοι μήνες, χρόνια, η δική σου πώς ήταν, πώς κύλησε η ζωή σου, και κυρίως αν αυτή η γυναίκα, η οποία θα δικαστεί τώρα, θα δικαστεί ουσα ενήλικη. Καλά κάνει και ο Θανάσης και το θέτει και το θίγει αυτό το θέμα. Ήρθε, σου ζήτησε κάποιο συγγνώμη? Απολύτως κανένα. Μετά από αυτό, η κοπέλα δεν ήταν στο ίδιο σχολείο με μένα. Η κοπέλα πήγαινε νυχτερινό, ναι. Οπότε δεν είχα κάποια επαφή στο σχολείο, ευτυχώς. Μετά από αυτό, δεν είχαμε καμία επαφή, τίποτα. Και τώρα που ήταν να γίνει το δικαστήριο μετά από τόσα χρόνια, που μας ήρθε η απόφαση για φέτος, πήγαμε σε επιμελήτρια ανηλίκων, γιατί την παρακολουθεί επιμελήτρια ανηλίκων. Έχει και ένα παιδί εκείνη τώρα. Και εμείς μας ζήτησαν πριν το δικαστήριο να πάμε στην επιμελήτρια, γιατί είπε ότι η κοπέλα θέλει συμβιβασμό, θέλει να ζητήσει συγγνώμη, έχει μετανιώσει. Είναι και μάνα τώρα. Ναι, και τώρα λειτουργεί το μητρικό ένστικο. Τώρα λειτουργεί το μητρικό ένστικο. Ναι. Μακάρι να είναι έτσι. Ακούστε. Και να μην γίνει και το παιδάκι το ίδιο. Κάτσε να ακούσουμε, Θανάση. Και, ναι. Και λέμε, ωραία, πάμε. Πηγαίνουμε εκεί. Εγώ έχω στο μυαλό μου ότι θα ζητήσει συγγνώμη. Και απλά μετά θα είναι στην κρίση του δικαστηρίου. Πάμε εκεί, όχι συγγνώμη, όχι μεταμέλεια. Γύρισε και είπε εγώ. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Εγώ δεν σε χτύπησα. Δεν ήμουν εγώ αυτή. Δεν έκανα εγώ κάτι τόσο σοβαρό. Εγώ σε χτύπησα, αλλά δεν τα έκανα κιόλας αυτά. Δηλαδή, από τη μία έλεγε, ναι, σε χτύπησα, τα έκανα. Και από την άλλη, όχι, δεν σου ζητάω συγγνώμη. Τι συγγνώμη να σου ζητήσω? Άραστε. Καμία μεταμέλεια. Ενώ το ραντεβού ήταν για να ζητήσει συγγνώμη. Το καταλάβαμε. Της λέγαμε ότι, μα γι' αυτό δεν ήρθαμε εδώ. Τι μου λες τότε, τι ήρθαμε να κάνουμε? Όχι, λέει, εγώ δεν έχω να σου πω τίποτα εσένα, μου λέει. Α, έτσι έγινε. Και η δίκη δεν έχει γίνει ακόμα, γιατί ως συνήθως η ελληνική δικαιοσύνη έχει ταχύτατα αντανακλαστικά. Έχουν περάσει 4 χρόνια, δεν έχει γίνει το δικαστήριο, έχουν ενηλικιωθεί και η Μαρία, αλλά και η κοπέλα, η ανήλικη, η οποία τώρα είναι ενήλικη, έχει γίνει και μητέρα. Τα δικαστήρια θα γίνουν κάποια στιγμή. Τέτοιες συμπεριφορές δεν τιμωρούνται, αλλά εσύ, το έχω πει εγώ, το έχουμε πει πολλάκις, Θανάση. Περίμενε. Ότι δεν φταίνε τα ανήλικα παιδιά, φταίνε οι γονείς. Φταίει αυτή η μάνα, στην οποία πήγε η Μαρία με τη μητέρα της και λέει: δεν έχω παιδί. Τι παιδί δεν έχεις, κυρά μου? Ποιος το γέννησε αυτό το παιδί? Από τον Πελαργό ήρθε και γεννήθηκε. Αποποιούνται τις ευθύνες. Οι γονείς φταίνε. Έχουμε την κυρία Ραμπατζή, την ψυχολόγο. Ωραία. Να μιλήσουμε λίγο και με την κυρία Ραμπατζή, την ψυχολόγο, και να ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα, κυρία Ραμπατζή. Τα ακούτε? Μιλάμε για μια κοπέλα, είναι η Μαρία, την έχουμε πλάτη, μας λέει τη δική της ιστορία. Είναι παρεμφερής η υπόθεση με αυτή την οποία αναδείξαμε τις προάλλες από τη Γλυφάδα. 14 ετών σε μια πλατεία, τη πάει τη μύτη μια κοπέλα συνομήλικη της. Το δικαστήριο ακόμα δεν έχει γίνει. Πηγαίνουν στους γονείς της κοπέλας αυτής. Η μητέρα αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη. Και τώρα η Μαρία ψάχνει να βρει το δίκιο της και κυρίως να επουλώσει τα τραύματά της, κυρία Ραμπατζή. Ναι.
Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό για τη Μαρία να πει την ιστορία της, αυτό που της συνέβη, όπως και για κάθε άνθρωπο που του συνέβη μια τραυματική εμπειρία. Εγώ έτσι, αν μου επιτρέπετε, θα συμβούλευα και τη Μαρία να κάνει αυτή τη διαδικασία με έναν ειδικό που θα μπορέσει να είναι καλά για αυτήν, ώστε να κάνει σωστή επεξεργασία του τραυματός της ουσιαστικά, γιατί γι' αυτό μιλάμε. Αλλά όπως και να έχει, για το θύμα είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί η ιστορία του και είναι και πολύ σημαντικό να βιώσει αυτό που λέμε τη δικαίωση. Τη δικαίωση, αλλά η δικαίωση δεν έρχεται, κυρία. Δεν είναι μόνο η δικαίωση. Επιβολή ή όχι μιας ποινής, Πέτρο, λειτουργεί και παραδειγματικά και κυρίως αποτρεπτικά για άλλους επίδοξους νεαρούς που θέλουν να λειτουργήσουν με αυτόν τον τρόπο. Και εδώ θα έπρεπε στο κάδρο να μπαίνουν και οι γονείς που έχουν γονείς. Κυρία Ραμπατζή, επ' αυτού θέλω να σας ρωτήσω. Ακούσατε mm-hmm. και εσείς ότι πήγανε στη μητέρα της 14χρονης και η μητέρα λέει «Δεν έχω παιδί». «Δεν έχω παιδί». Κοιτάξτε, μου άρεσε πάρα πολύ μια λέξη που είπατε και αυτή η λέξη είναι η ευθύνη. Και ζούμε σε μια εποχή που είναι πάρα πολύ εύκολο και είναι αυτό που είναι το σύνθεση είναι να αποδίδονται κατηγόριες. Ποιος φταίει. Εμένα προσωπικά και ως ειδικός δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το ρήμα. Αλλά η λέξη ευθύνη είναι πάρα πολύ σημαντική. Και πρωτίστως, έχετε δίκιο, την ευθύνη καλούμαστε να την αναγνωρίσουμε πρώτα εμείς οι ενήλικοι. Είτε ως γονείς, είτε ως εκπαιδευτικοί, είτε ως ενήλικα μέλη της κοινωνίας και πρότυπα για τα παιδιά και τους εφήβους. Αλλά δυστυχώς υπάρχει μία δυστοκία, να το πω σε αυτό. Δεν την ακούω συχνά τη λέξη ευθύνη. Αυτό είναι το θέμα, ότι υπάρχει μία δυστοκία. Δυστοκία ή ο χαδερφισμός. Ξέρεις τι, είναι μακριά από τη δική μου τη γαμπούρα. Αυτό επικρατεί στην Ελλάδα. Ότι δηλαδή μην μπλέξω εγώ. Αλλά, έτσι ακριβώς. Αλλά κυρία έτσι Αραμπατζή, για να φύγουμε λίγο από το ειδικό και να πάμε στο γενικό. Βλέπετε κι εσείς mm-hmm. ότι το τελευταίο διάστημα δυστυχώς γινόμαστε κοινωνοί τέτοιων δυσάρεστων ειδήσεων. Παιδικής, εφηβικής παραβατικότητας, εγκληματικότητας. Τι πρέπει να αλλάξει κατά την άποψή σας, από πού πρέπει να ξεκινήσουμε, γιατί κάτι πρέπει να γίνει. Είναι πανθομολογούμενο ότι κάτι πρέπει να γίνει. Ναι, και ελπίζω να το ακούσουμε και να το κατανοήσουμε σύντομα αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα δεν είναι και πολύ ευγιώνα, έτσι, αισιόδοξα. Νομίζω ότι καλό είναι να σκεφτούμε, δηλαδή, όχι απλώς να αναπαράγουμε αυτά τα γεγονότα, αλλά να προσπαθήσει ο κάθε άνθρωπος στο μερίδιο που του αναλογεί και μιλάω κυρίως για τους ενήλικες. Ξεκινάμε από εκεί. Ποιο είναι το δικό του κομμάτι της ευθύνης στην κοινωνία, γιατί είμαστε όλοι ένα κοινωνικό σύνολο. Όλοι μας μετέχουμε σε αυτό. Και πρωτίστως έτσι μιλάμε για την οικογένεια, το ρόλο της οικογένειας, το ρόλο των γονέων. Τα παιδιά δεν χρειάζονται μόνο υλικά αγαθά. Τα παιδιά χρειάζονται έτσι. Φροντίδα, χρειάζονται ασφάλεια, χρειάζονται βασικά, είναι αυτά που λέμε οι πυλώνες του ψυχισμού. Αγάπη, αγκαλιά, έκφραση καλών συναισθημάτων και αισθημάτων, να μην τα αφήνεις μόνα τους, να μην μεγαλώνουν πολλά παιδιά, δυστυχώς μεγαλώνουν στον αυτόματο, οι γονείς είναι απασχολημένοι και ενδεχομένως καλώς είναι απασχολημένοι, αλλά μπορούν να περνάνε ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά τους, έστω και στο μίνιμουμ, έτσι να το πω, και κυρίως να υπάρχει μια εποπτεία. Τα παιδιά δεν γεννιέται κανένα παιδί. Τα παιδιά είναι τα τέλεια όντα όταν γεννιούνται. Εμείς τα μετατρέπουμε σε αυτό το οποίο μετατρέπονται, κυρία Αραμπατζή, αγαπημένη, Φωτεινή. Ξέρεις τι, έχει Αθήνα, συγγνώμη. Ναι. Και το λέω αυτό μια εμπειρία με κάποιες εκδηλώσεις για την παιδική παραβατικότητα. Αρκετοί γονείς που πραγματικά είναι απασχολημένοι και δουλεύουν, δεν έχουν προβλήματα με τα παιδιά τους. Και παρατηρούμε παιδιά των οποίων οι γονείς, τουλάχιστον ο ένας είναι στο σπίτι, να δημιουργούν προβλήματα και να είναι παιδιά παραβατικά. Έτσι. Και βλέπετε σε αυτές τις εκδηλώσεις να συμμετέχουν οι σωστοί γονείς και εκείνοι που πραγματικά έχουν προβλήματα από τα παιδιά τους να μην πατάνε. Ναι, μου γράφουν εδώ πέρα ότι ζούμε σε μια εποχή που όλοι αποφεύγουν τις ευθύνες σαν τον Τιτ, το λιβάνι. Θρασίδηλη, είναι πραγματικό αυτό. Κυρία Ραμπατζή, θέλω να σας ευχαριστήσω. Ξέρετε, ναι, είναι και λίγο τέτοιο, έτσι, αν σκεφτούμε ότι οι γονείς ρίχνουν τις ευθύνες στους εκπαιδευτικούς, οι εκπαιδευτικοί στους γονείς. Ναι, ναι, αλλά δυστυχώς τα θύματα είναι τα παιδιά. Αυτό. Και καλό είναι να σκεφτούμε τα παιδιά, γιατί τα παιδιά μας χρειάζονται όλους τους ενήλικες. Έτσι ακριβώς. Κυρία Ραμπατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση σας και την παρουσία στην εκπομπή. Μαρία, μου αγαπημένη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω κάποια στιγμή να γίνει το δικαστήριό σου. Αν
και νομίζω ότι αυτά τα οποία έζησες, οποιαδήποτε ποινή και αν επιβληθεί στην είναι ενήλικη, πρώην ανήλικη, δεν πρόκειται να τα πάρει πίσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ όμως για την παρουσία σου, γιατί δίνεις ένα παράδειγμα ότι υπάρχουν φωνές και αυτές οι φωνές πρέπει να ακούγονται, Μαρία μου, στην ελληνική τηλεόραση. Οπότε εδώ θα είμαστε και θα παρακολουθήσουμε και τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης. Σε ευχαριστώ θερμότατα και εσένα.